ότι τα πρώτα χρήματα που χρειάστηκαν για την αγορά των πρώτων υλών, οι χορηγοί ήταν οι γονείς σας? Δεν έχουμε χορηγούς, έχουμε... γι' αυτό είπα οι γονείς σας. Γονείς. Γι' αυτό είπα οι γονείς σας. Διότι χρειάζεσαι κάποια χρήματα για την επένδυση, μέχρι να έχεις τα έσοδά σου. Ξεκινήσαμε με μετοχές. Το 51% εννοείται για να μπορούσαμε να παίρνουμε εμείς όλες τις αποφάσεις σε σχέση με το προϊόν, πρέπει να το έχουμε εμείς. Οπότε, ναι, είχαμε κάπως κάποια χορηγία από τις γονείς μας. Έχει έξοδα όμως, δεν είναι παιδιά. Και το άλλο 49% είναι μετοχές από άλλα άτομα, είτε εταιρείες, είτε... Κάνετε, διοργανώνετε και εκδηλώσεις ούτως ώστε να μαζέψετε λεφτά, υποθέτω. Για να μαζέψουμε λεφτά, όχι, αλλά οργανώνουμε τώρα εκδηλώσεις. Πείτε μας και λίγο, πώς θα στοιχίζει το κάθε φακελάκι? Το κάθε σακουλάκι βρίσκεται στην τιμή των 3,50 €. Είναι 200 γραμμάρια του άλατος με τα μπαχαρικά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Καλή επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά, είσαστε πολύ power. Κοιτάξτε, να κερδίσουν το διαγωνισμό, φυσικά. Αφού αυτό είναι ο στόχο. Αλλά είναι να κερδίσει το διαγωνισμό μετά, τι γίνεται, θα συνεχίσετε? Κοιτάξτε, ο διαγωνισμό Junior Achievements δεν είναι ένα διαγωνισμό μαθητική νεανική επιχειρηματικότητα. Όμω, λόγω του ότι είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν φορολογούμαστε. Οπότε, μετά από κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Η εταιρεία πάβει να υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Είναι καθαρά για το διαγωνισμό, λοιπόν. Ναι. Εμάς μας άρεσε το προϊόν σας, παιδιά. Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να πατεντάρουμε τη... Να κάνετε μια καινούργια εταιρεία, βεβαίως. Να τη δηλώσουμε, να τη φοράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν εδώ. Καλές επιτυχίες. Πες μας ξανά, Κασάνδρα μου, τα που μπορούν να σε βρουν. Φυσικά, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram, Snapchat. Όλα στο ίδιο όνομα, Solfi. Σόλφι, πιάσαμε τη φανέλα, παιδιά, η φανελίτσα. πάρα πολύ ωραία. Της Ιωάννης νομίζω φαίνεται καλύτερα γι' αυτό. ναι. Νομίζω... Και στο τηλέφωνο... Παντού κυκλοφοράτε με αυτή τη φανέλα, έτσι. 99. Ναι, μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 99-767-766. Και θα κάνετε τις παραγγελίες σας από εκεί. Να την κάνουμε, να τις κάνουμε τις παραγγελίες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, σας άκουγε και η κυρία Στέλλα που προσέχει επίσης τη διατροφή της. Είναι ό,τι πρέπει, λοιπόν. Γιατί η κυρία Στέλλα είναι εδώ πέρα, έτσι, μοιραμάζεται. Ναι, είναι έτοιμη. Έτοιμη. Τι θα μαγειρέψει σήμερα? Παναγία μου, ένα φαγητό, αλήθεια όμως, έτσι. Έχεις ξαναφάει έτσι φαγητό? Ναι. Τι να σου πω παραπάνω. Νηστίσιμο? Όχι. Θα το δοκιμάσει. Εντάξει, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμο να τάσσε που δεν πιστεύει. Ναι. Δεν είναι. Ξόπασχα να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα της εκπομπής.